Με αλλαγέ τη τελευταία στιγμή για απολύσει και απεργίε, κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Αποσύρθηκαν οι ρυθμίσει που έδιναν το δικαίωμα στον εργοδότη να πληρώνει την αποζημίωση έω και τέσσερι μήνε μετά την απόλυση και να την καταβάλει ψαλιδισμένη έω και 10%. Καθιερώνεται ευθύνη αποζημίωση για συνδικαλιστέ που παρεμποδίζουν εργαζόμενου όταν αυτοί θέλουν να δουλέψουν. Απαγορεύεται η επαναπροκήρυξη απεργία που έχει κρυθεί παράνομη από τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να πούμε ότι παραμένει η δυνατότητα του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου να επανακηρύξει την απεργία με άλλα αιτήματα, τα οποία μπορεί να είναι τα ίδια ή βελτιωμένα. Το ελαστικό 8ωρο θα προχωρά πλέον με ατομική συμφωνία εργαζόμενου εργοδότη. Ο μισθωτό θα μπορεί να δουλεύει ω και 10 ώρε ημερησίω χωρί πρόσθετη αμοιβή, αρκεί να δουλεύει 6 ώρε μια άλλη μέρα εντό εξαμήνου. Με συμψηφισμό θα προκύπτει το 8ωρο. Το νομοσχέδιο για την προστασία τη εργασία είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Η Ελλάδα ακολουθεί τι πολιτικέ των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Η κυβέρνηση τονίζει πως η διευθέτηση θα προχωρά με αίτηση του εργαζόμενου. Εισάγει την ψηφιακή κάρτα για τον online έλεγχο του ωραρίου, αναβαθμίζει το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή και απαγορεύει την απόλυση όσων δεν υποβαλούν αίτημα. Η αντιπολίτευση μιλά για κατάργηση του οχταόρου, καθώς η διευθέτηση θα γίνεται με ατομικές συμβάσεις και τον εργαζόμενο να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στους εργαζόμενους. Το αντεργατικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο τη εργασία. Καταργεί το οκτάωρο. Μειώνει του μισθού και οδηγεί σε ανεξέλεγκτε απολύσει. Αδιαφορώντα για τι αντιδράσει, η Νέα Δημοκρατία αποκαλύπτει τον ιδεολειπτικά συντηρητικό εαυτό τη και σπέβδει να ικανοποιήσει του εντολίστε. Τα μεγάλα συμφέροντα. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει την τηλεργασία, αυξάνει το πλαφόν των νόμιμων υπεροριών, απελευθερώνει την κυριακάτικη εργασία σε νέου κλάδου, καθιερώνει γονικέ άδειε για πατέρε και προβλέπει εγγυημένη λειτουργία των ΔΕΚΟ κατά 33% στι απεργίε. Στόχο είναι να ψηφιστεί στι 17 Ιουνίου.